Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό φαγητό. Θα κάνουμε μελιτζάνες με φέτα. Σας έχω δείξει μελιτζάνες με κρέας στην κατσαρόλα. Θα σας δείξω με φέτα και τις μελιτζάνες αυτή τη φορά δεν θα τα τηγανίσουμε. Θα τα ψήσουμε στο φούρνο για τα άτομα που προσέχουν. Λοιπόν, τελικά μας είναι 2 κρεμμύδια ξερά, μελιτζάνες, ντομάτες γινωμένες στις θέλω, όχι άγουρες. Θα χρειαστούμε φέτα, τιμάρι, ρίγανη, αλάτι, πάστα, συμπυκνωμένη είναι σάλτσα, ελαιόλαδο, μαύρο πίπερο, κόκκινο πιπέρι, σκόρδο προαιρετικά για αυτούς που θέλουν. Μπορείτε να βάλετε και καμιά καυτερή ή μπούκουβο λίγο. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά είναι να βάλω τις μελιτζάνες, να ξεπικρίσω λίγο, 1/4 με λίγο αλάτι. Θα το δείτε αμέσως τώρα. Έχω καθαρίσει τις σακρούλες και καθαρίζουμε. Δεν καθαρίζω όλη τη φλούδα. Λοιπόν, και θα τα κόψω ούτε πολύ μεγάλα ούτε πολύ μικρά. Όπως βλέπετε, ίσα ίσα όταν θα το βάλουμε στο φαΐ μας, να μην λιώσει, να βλέπουμε τη μελιτζάνα. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι θα βάλουμε και μαϊντανό που εγώ το έχω στην κατάψυξη. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλες τις μελιτζάνες μου. Τις μελιτζάνες τις κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν ξεφλουδίσετε όλη τη φλούδα, θα σας λιώσει ότι θα το βάλουμε στην κατσαρόλα. Γι' αυτό το λόγο καθαρίζουμε, δεν παίρνουμε όλη τη φλούδα. Μπορείτε ακόμα, αν είναι πολύ μεγάλη, χοντρή η μελιτζάνα, να την κόψετε και εννοείται και έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αφού τις έκοψα, θα βάλω λίγο αλατάκι και θα το αφήσω για 1/4. Μπορείτε να το αφήσετε αν έχετε ώρα και 1,5 ώρα. Αυτό το κάνουμε, μην τυχόν και η μελιτζάνα πικρίζει. Θα το αφήσω στην άκρη και πάμε να κάνουμε τη σάλτσα μας. Θα κόψουμε το κρεμμύδι. Μπορείτε, αν δεν σας αρέσει να το βλέπετε το κρεμμύδι, να το βάλετε στο μούλτι ή να το ψιλοκόψετε. Θα το βάλουμε εδώ. Μπορείτε τις ντομάτες γινωμένες να τις κάνετε στο τρίφτη ή στο μούλτι, όπως σας αρέσει εσάς. Εγώ τώρα θα βγάλω και τη φλούδα, γιατί δεν μου αρέσει η φλούδα, όπως σας έχω πει επαναλημμένα. Αφού τις καθάρισα από τη φλούδα, θα αφήσω μία για να την ψιλοκόψω και την άλλη θα τη βάλω στο μούλτι, αλλά θα τη φέρω 1-2 γύρες. Δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ σαν να γίνει σαν σάλτσα, ας πούμε. Θα το δείτε. Αυτό εδώ. Για να δούμε. Θέλει λίγο ακόμα. Είναι έτοιμο. Όπως είναι η ντομάτα που παίρνετε στο κουτί που είναι από το σούπερ, που λέει ντομάτα στο τρίφτη, κάπως έτσι την κάνω κι εγώ. Και αυτή θα την ψιλοκόψω, γιατί θέλω λίγο την ντομάτα. Εσείς, δικιά σας επιλογή είναι πώς θα κάνετε την σάλτσα, γιατί τώρα εμένα μου αρέσει έτσι, εσάς μπορεί να μην σας αρέσει. Φαντασία να έχετε και φυσικά όταν μαγειρεύετε να το αγαπάτε αυτό που κάνετε και σίγουρα το φαγητό σας θα σας βγει νόστιμο. Αν τώρα βαριόσαστε να μαγειρέψετε, σίγουρα το φαγητό δεν θα σας βγει καλό. Πάμε στην κουζίνα. Θα βάλω το λάδι. Αφού έκαψε το λάδι, θα βάλω μέσα το κρεμμύδι.
Θα το σοτάρω να καραμελώσει το κρεμμύδι μας. Μπορείτε και στην κατσαρόλα να το κάνετε. Τώρα εγώ το κάνω στο τηγάνι γιατί θα κάνω λίγο. Θα βάλω τη ψιλοκομμένη ντομάτα και αυτή που κάναμε από το τρίφτη. Θα βάλουμε τη συμπυκνωμένη τη σάλτσα. Όπως βλέπετε εδώ, έχω σοτάρει πολύ καλά την ντομάτα και σε αυτό το σημείο θα βάλω τη συμπυκνωμένη μου τη σάλτσα. Θα τη σοτάρω και αυτή καλά για να μου δώσει νοστιμιά, εννοείται. Θα βάλουμε ρίγανη, λίγο πιμάρι, μαυροπίπερο, πάπρικα, αλατάκι και σκόρδο και ζάχαρη για την οξύτητα της ντομάτας και ανακατεύουμε λίγο. Σε αυτό το σημείο θα βάλω νερό, εγώ πάντα από το βραστήρα μου βάζω ζεστό. Ίσα ίσα θέλουμε να βράσει το κρεμμύδι. Θα προσθέσω και μία φνόρ λαχανικών, το οποίο στα υλικά δεν σας το είχα δείξει, το ξέχασα. Οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Θα τα ψήσουμε στο φούρνο όπως σας είπα. Θα βάλω λίγο μαύρο πίπερο. Πάπρικα. Θυμαράκι. Και θα τα ραντίσω με λίγο ελαιόλαδο. Θα τα κάνω ένα μασαζάκι. Είναι έτοιμα να τα πάω να τα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο 200 με 250 αερόθερμο. Η σάλτσα μου είναι έτοιμη. Οι μελιτζάνες μου έχουν ψηθεί μόλις τις έβγαλα. Θα βάλουμε μαϊντανό και αφού έβγαλα και τις μελιτζάνες είναι έτοιμες, θέλω όταν θα πάρετε τη μελιτζάνα για να δείτε αν είναι ψημένη, το βλέπετε, είναι έτοιμη. Θα βάλω μέσα τις μελιτζάνες, θα κλείσω το μάτι της κουζίνας. Όπως σας είπα, έχω κλείσει το μάτι της κουζίνας, έχω θρηματίσει τη φέτα μου, θα τη βάλω από πάνω. Και αυτό, όπως είναι ζεστό, θα λιώσει το τυρί μέσα λίγο. Θα το αφήσω ένα λεπτό με το καπάκι, σαν να λιώσει λίγο το τυρί θέλω και θα σερβίρω. Το φαΐ μου είναι έτοιμο, θα σας σερβίρω. Ελπίζω να σας άρεσε το φαγητό μου για σήμερα. Εδώ θα κλείσω το βίντεο, μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές, εύκολες, γρήγορες και φυσικά πάντα νόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είσαστε καλά. Γεια σας!